Απάντηση σε όσους συνεχίζουν να αντιδρούν στα σχέδια για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα περιλαμβάνουν και τη Σύνενωση Δήμων, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες το βράδυ από την Αθιένου. Απαντώντας στις αντιρρήσεις που εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθιένου στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ζήτησε ευαισθησία και σεβασμό από όλους. Είναι αδιανόητο να προσπαθείς να συνενώσεις δήμους που απέχουν μεταξύ τους 10 ή 15 χιλιόμετρα. Είναι προτιμητέα η εξέβρεση ενός άλλου τρόπου, συνένωσης υπηρεσιών και εξυπηρέτησης. Αλλά γιατί η κατάργηση ενός ιστορικού. Εάν αυτό δεν συνεπάγεται πρόσωπο, δεν αντιλαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται και πρακτικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο Δήμαρχος Αθιένου, Κυριάκος Καρεκλάς, είχε αναδείξει νωρίτερα τις ιδιαιτερότητες του Δήμου σε σχέση με τα σχέδια για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλοντας τα εγγένεια του νέου Δημοτικού Σχολείου Αθιένου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε παράλληλα έκκληση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, υποδεικνύοντας πως η παιδεία δεν είναι και ούτε πρέπει να είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πεδίο συνεργασίας. Πέρα από τις εύλογες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις για δικαιώματα, για την απόκτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και ενδεχομένα και βελτίωσης μισθολογικής, με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αιμονή να συνεργαστούμε έτσι ώστε να επιτύχουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Αθιένου με 18 αίθουσες διδασκαλίας και κόστος 3,5 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί στολίδι για τον Δήμο Αθιένου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την τελευταία εξαετία ολοκληρώθηκαν 20 εναγέρσεις νέων σχολικών μονάδων, 73 βελτιώσεις, επεκτάσεις και ανακαινήσεις, καθώς και 700 μικρότερης κλίμακας έργα συνολικής αξίας 75 εκατομμυρίων ευρώ.